πόσοι συνάδελφους, στην ίδια πολυκατοικία, φίλες. Τι προβλήματα είχε, τι σας είχε εκμυστηρευτεί με τον αδελφό της? Είναι τραγικό, δολοφονήθηκε μέσα στη μέση του δρόμου από τον ίδιο τον αδελφό. Είναι σε εξέλιξη, έρωτα, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχει το πιστεύω. Δεν έχει το πιστεύω. Έτσι φαίνεται το λες. Είχε πάρα πολλά προβλήματα, πολύ καιρό τώρα. Είχαν κλιμακωθεί τον τελευταίο καιρό. Μου είχε πει ότι είχε σκάσει τα 4 λάστιχα του αυτοκινήτου και αναγκάστηκε να βάλει το αυτοκίνητό της σε πάρκινγκ, το οποίο δεν πήγαινε και εκεί γιατί φοβόταν ούτε καν να δει το αυτοκίνητο γιατί ήταν υπόγειο. Είχε πάει στη δουλειά τη, στο ράλιο που δουλεύει, στο δημοτικό, στο Πειραιά. Δεν ξέρω ακριβώς αν τον. Είχε κάνει κάποια σκηνή εκεί πέρα. Είχε έρθει εδώ, χτύπα και κουδούνια, δεν μου είπε ότι μου είχε απειλήσει, είπε θα σε σκοτώσω και αυτά. Έχετε καταλάβει, σας είχε πει για ποιο λόγο στέλνει τα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, υπήρχε κάποια προσωπική διαφορά μεταξύ του ή ο άνθρωπο ενδεχομένω να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Τη ρώταγα, γιατί είχε έρθει προχθέ η κοπέλα, η μητέρα μου άρχισε να τη δει και τη ρώταγα και μου έλεγε, έκλαιγε και μου έλεγε ότι είμαι υπερελό. Τη είχα πει ότι από ό,τι είχα καταλάβει εγώ, όχι κάτι σημαντικό. Δηλαδή, γιατί έχουν φτάνει και δύο γονεί του, γιατί έκλεισε αυτή την πόρτα χωρί να με ρωτήσει αυτό το σπίτι. Μικροπράγματα δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν τριβόταν η κοπέλα να πιάνει κάποιο πιο σοβαρό οικογενειακό, αλλά δεν νομίζω γιατί ήταν μαζί με ένα μήνα. Είχε κάποια μικρά πράγματα. Φαινόταν δηλαδή ότι ο άνθρωπος ενδεχομένως να αντιμετώπισε κάποια προβλήματα ψυχικά. Μου είχε πει ότι, ότι είχε προβλήματα και στη γειτονιά, ότι είχε προβλήματα και στο χωριό του, ότι είναι. Ότι... Τη είχα πει να μιλήσει κάποιο που είναι μεγάλο θείο, να. Να τον πιάσει και εκείνη, να μιλήσουνε. Αλλά δεν ήταν. Της μίλαγα και δεν. Ήταν πάντα πολύ στενοχωρημένη, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ουσιαστικά η γυναίκα σου ήταν εφιάλτη. Ναι, βέβαια. Τα τελευταίο καιρό, ναι, δεν ήθελε να πάει. Δεν ήθελε να βγει, δεν ήθελε να έρθει και σε. Δεν ήθελε να πάει πουθενά. Ήδη λέει: θέλω να είμαι μόνη μου. Με έχει ρίξει πολύ ψυχολογικά αυτό. Έχει κάνει πάρα πολλές καταγγελίες. Της είπαν από την αστυνομία ότι τώρα πια πρέπει να κάνετε ασφαλιστικά με ξανάρθετε για. Μήνυση. Όλα αυτά. Ήταν συνέχεια μιλάει με την κυβόνη κοπέλα. Ήταν στη δικασία των ασφαλιστικών. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να τα κάνει. Πάντως ήταν. Εχθέ μάθατε τι έγινε προς ειδικαστικό. Ή αναφέρατε κάτι. Εχθέ καθόμουν στο μπαλκόνι μου που είναι από αυτή την πλευρά από εκεί που έγινε. Είχε πάρα πολύ φασαρία, αλλά φαντάστηκα ότι ήταν τρακάρισμα κάτι. Αλλά επειδή επέμενε ο σκύλος ο δικός μου, συνέχεια ραζωνόταν στα κάγκελα κτλ. Και λέω, ας πάμε να δω τι έγινε. Και κατέβηκα, μου είπαν, μαχαιρώθηκε μια γυναίκα. Δεν πήγε το μυαλό μου, δεν ξέρω, δεν πήγε. Δεν πήγε άσχημα. Μέσα στο μυαλό μου, εγώ το είχα ότι αυτός ο άνθρωπος θα σταματήσει εκεί, ότι είναι κάποιος, ας πούμε, θα έσκασε τα λάστιχα, κάτι τέτοια. Και ότι. Δεν θα προχωρήσει τόσο πολύ. Αν και η κοπέλα φοβόταν πάντα, μου έλεγε όχι, ήταν πολύ στεναχωρημένη. Κατέβηκα και είπανε και μετά άκουσα το όνομα κάπου. Και σας κατάλαβα, ναι. Και μόλις την είχαν πάρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.